Καλημέρα σας. Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους για την θερμή ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη σημερινή μας ημερίδα με τίτλο «Παίζω τίμια. Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες». Και θέμα το ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό από το να βρισκόμαστε ανάμεσα σε νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να ανοίξουν τα φτερά τους για να καθορίσουν τη δική τους πορεία στη ζωή. Να πετάξουν προς ορίζοντες που οι ίδιοι επιλέγουν με τα εφόδια που έχουν κατακτήσει. Εμείς, η πολιτεία, η οικογένεια, η κοινωνία εν γέννη, είμαστε περήφανοι για εσάς. Είμαστε κοντά. Γιατί βλέπουμε στο πρόσωπό σας μια νέα γενιά ικανή και έτοιμη να διεκδικήσει ισότιμα το βέλτιστο για τον εαυτό της και για το κοινωνικό σύνολο. Σήμερα, λοιπόν, σας καλέσαμε όλους σε μια συζήτηση για το πώς στη ζωή παίζουμε τίμια, τηρώντας τους κανόνες του παιχνιδιού με σκοπό τη συνολική νίκη της ομάδας και όχι με ιδιωτελή σκοπό την προσωπική νίκη με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και με τη χρήση αθέμητων μέσων. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο σε εσάς, τους νέους ανθρώπους, προκειμένου να μοιραστείτε μαζί μας πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τη διαφθορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα, κάποια ιστορία, κάποια δημοσιευμένη είδηση. Όλες οι απαντήσεις είναι δεκτές. Η κυρία Κεραμίδα θα σας βοηθήσει με το μικρόφωνο. Θα ευχαριστήσω θερμά τον πρώτο θαραλέο που θα πάρει το λόγο. Καλησπέρα. Πράγματι, θα ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε σε αυτό το σημείο και τις απόψεις των παιδιών. Οπότε, θα ήθελε κάποιος να μιλήσει. Ωραία. Με λένε Ξένια. Και θα ήθελα να πω ότι, σκέφτοντας τη λέξη διαφθορά, μου έρχεται στο μυαλό η κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό όφελος, η ηθική κατάπτωση, η αδικία, η αναξιοκρατία, η οικογενειοκρατία και ίσως η εκμετάλλευση παιδιών. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Ήταν εξαιρετικά εύστοχη η αναφορά. Υπάρχει κάποιος άλλος. Μπράβο. Θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι άλλο? Νομίζω ότι αναφέρθηκαν όλες οι εκφάνσεις, οπότε σας βλέπω έτοιμους να συνεχίσουμε ίσως την ερώτηση πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Τι πιστεύετε? Με ποιους τρόπους? Από εδώ τώρα να ρωτήσουμε κάποιο παιδάκι να μας απαντήσει. Το όνομά σου. Μαριάννα Διανά. Γεια σου, Μαριάννα. Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε σαν σύνολο και να καταλάβουμε ότι ό,τι καλό ή ό,τι άσχημο συμβεί θα έχει συνέπεια σε όλους μας. Έτσι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λειτουργούμε τίμια και με ακεραιότητα. Επίσης, θα μπορούσε να καταπολεμηθεί και μέσω της παιδείας. Να διδάσκεται δηλαδή ιστορία στα σχολεία όπως γεγονότα που είχαν συμβεί στο παρελθόν παλιά και δεν είχαν καλό αποτέλεσμα, πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε και να προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτά τα λάθη του παρελθόντος, ώστε να βρούμε τι καλό είχαν τότε εκείνοι και το αντιμετωπίσανε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να στοχεύσουμε και να αναπτύξουμε έτσι πιο συγκεκριμένα και να εξελίξουμε τη συγκεκριμένη δράση. Οπότε, κυρία Πατέλου... Μας περιέγραψαν πραγματικά εξαιρετικά τις εκφάνσεις της διαφθοράς και τους τρόπους καταπολέμησής της, με πρωτοπόρο βέβαια την παιδεία. Αυτό λοιπόν μας κάνει, παιδιά, να συνηγορήσουμε όλοι σήμερα. Μας προκαλείτε εσείς να συνηγορήσουμε στο ότι για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εδραίωση της ακεραιότητας, οι νέοι είναι αυτοί που αλλάζουν το παιχνίδι και παίζουν τίμια. Γιατί οι νέοι άνθρωποι αποτελούν τον πυρήνα για την αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία, κατανοούν και διαδίδουν ότι η εδραίωση της ακεραιότητας και η τήρηση και η προάσπιση των κανόνων για ίσες ευκαιρίες και δίκαιη μεταχείριση συνθέτουν ένα αρμονικό πλαίσιο κοινωνικής συμβίωσης, εκμηδενίζοντας ανισότητες και διακρίσεις. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, θα επιχειρήσουμε να συμφωνήσουμε σήμερα σε δύο βασικούς ορισμούς για τη διευκόλυνση της συζήτησής μας. Αρχίζοντας από τον ορισμό του κοινωνικού κράτους.
Το κοινωνικό κράτος είναι αυτό που συνδέεται με την κοινωνία. Υποχρεούται να προστατεύει και να εξασφαλίζει την ανθρώπινη αξία, να αφουγκράζεται τον κοινωνικό προβληματισμό και να εξασφαλίζει στους πολίτες τα οικονομικά αγαθά που είναι απαραίτητα για την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Το κοινωνικό λοιπόν κράτος εγγυάται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες και εξασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείρισή τους σε όλους τους τομείς της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες οφείλουν να το προστατεύουν και να το ενισχύουν για την επίτευξη της αποστολής του. Στον αντίποδα της παραπάνω αναφοράς στο κοινωνικό κράτος, θα παρουσιάσουμε έναν επαρκή ορισμό της διαφθοράς. Η διαφθορά λοιπόν είναι η κατάχρηση εξουσίας από πρόσωπα που υπηρετούν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την απόκτηση ιδιωτικού ωφέλους. Σωστά έχει παρατηρηθεί ότι τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της διαφθοράς είναι η αθέμητη συναλλαγή, η ανταλλακτική σχέση και η λειτουργία της σχέσης στο παρασκήνιο, με τρόπο που να εξυπηρετεί ιδιωτελείς σκοπούς και συμφέροντα. Οι μηχανισμοί διαφθοράς και διαπλοκής καταλύουν κάθε έννοια ισοτιμίας, ισοπολιτείας, αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι χάνεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, καλλιεργούνται τάσεις ένταξης στο μηχανισμό της διαφθοράς ή διαμορφώνεται απαθή στάση απέναντι στην προτροπή για υπεράσπιση αρχών και αξιών. Οι πράξεις διαφθοράς δεν είναι πράξεις χωρίς επιπτώσεις. Στην πραγματικότητα συνεπάγονται ένα βαρύ οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Διαμορφώνουν ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού και τραυματίζουν βαθιά τον κοινωνικό ιστό, στερώντας πολύτιμους πόρους από την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Στο τέλος, όλοι μας πληρώνουμε το λογαριασμό. Περαιτέρω όμως, υπάρχει και μια ακόμα οικονομική πτυχή στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία έχει καταστεί εξαιρετικά επίκαιρη λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια όλοι μας και μαζί με εμάς και οι νέοι. Η διαφθορά στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, παρεμποδίζει την υγιή οικονομική ανάπτυξη και αποθαρρύνει την επιχειρηματικότητα. Ανακόπτει την αποτελεσματική και ορθολογική αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων με βαρύτατο άμεσο ή έμεσο δημοσιονομικό αντίκρισμα. Με βάση λοιπόν τις παραπάνω διαπιστώσεις και τα συγκεκριμένα δεδομένα, αναδεικνύεται η σημασία της καταπολέμησης της διαφθοράς για ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Προς τον σκοπό αυτό, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2015 η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, καταδεικνύοντας τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης για μια ισχυρή και αξιόπιστη συντονιστική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Πρώτο μέλημα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αποτέλεσε η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, όπως αυτή συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2012 και καταρτίστηκε αρχικά το 2013. Ακολούθως, η Γενική Γραμματεία προέβη στην αναθεώρηση, την οποία και ολοκλήρωσε τον Αύγουστο του 2015. Για την υλοποίηση της σχετικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υπεγράφει τον Αύγουστο του 2016 και σχετική σύμβαση παροχής τεχνικής υποστήριξης από τον ΩΣΑ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η οποία έλαβε από την αρχή την πολιτική στήριξη της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου και συνεχίζει να την απολαμβάνει μέχρι σήμερα, αποτελεί μια πολύπλευρη και πολυτομεακή απάντηση στο σύνθετο φαινόμενο της διαφθοράς, με οριζόντια αρμοδιότητα σε όλη τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, και αποτελεί το μοναδικό εργαλείο που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα για να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι της διαφθοράς, να συντονιστούν οι δράσεις και να προωθηθούν σε όλον το δημόσιο και ιδιωτικό χώρο πολιτικές και σχέδια για την καταπολέμηση ανά τομέα. Το εν λόγω επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί την εφαρμοζόμενη εθνική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς, έχει αναρτηθεί ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας και περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, ενέργειες και χρονοδιαγράμματα για την πρόληψη και πάταξη της διαφθοράς σε επίπεδο χώρας.
Στο πλαίσιο αυτών των στόχων προβλέπεται και η ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη των φαινομένων διαφθοράς. Και βασικό πυλώνα στην ευαισθητοποίηση αυτή αποτελεί βέβαια η εκπαίδευση της νέας γενιάς στις αξίες και το πνεύμα της ακεραιότητας. Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εξετάζει ήδη τα ακόλουθα. Την εισαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς. Την ανάπτυξη και εισαγωγή μαθημάτων κατά της διαφθοράς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την ανάπτυξη και εισαγωγή μαθημάτων, την εκπαίδευση και σχετική επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την ανάπτυξη προγραμμάτων για την προετοιμασία και εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών και αποφύτων που προορίζονται για παιδαγωγικά επαγγέλματα. Επισκέψεις τελεχών των ελεγκτικών μηχανισμών σε σχολικές μονάδες και συνομιλία με τους μαθητές για θέματα διαφθοράς. Τη συγγραφή μικρού σεναρίου με αντικείμενο τη σχέση του πολίτη με τη διαφθορά, το οποίο θα αποτελέσει παράσταση με τη συμμετοχή μαθητών κάθε σχολικής μονάδας και θα ευαισθητοποιήσει το σύνολο των μαθητών. Τη δημιουργία σχετικού σποτ που θα κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και στους ιστότοπους των δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων, σε συνεργασία με ΑΕΗ, ΤΕΗ και ΙΕΚ της χώρας, στο πλαίσιο σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας επιβράβευσης. Ένα σχολικό έτος θα προσδιοριστεί ως έτος κατά της διαφθοράς, στη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθούν διάφορες σχετικές δράσεις. Το φυλάδιο για τη διαφθορά που έχει εκδοθεί ήδη από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Υπουργείου Παιδείας σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΔΕΠ. Και τέλος, τη σχεδίαση quiz ερωτηματολογίων, εντύπων και άλλων εργαλείων αναβαθμίδα εκπαίδευσης, τα οποία θα αποσαφηνίζουν την έννοια της διαφθοράς και θα ευαισθητοποιούν τους αποδέκτες. Στην κατεύθυνση αυτή, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ήδη προβαίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στις απαραίτητες συναντήσεις διαβούλευσης για την υλοποίηση των ανωτέρων με εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από τους συναρμόδιους φορείς. Όλα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα επισημαίνουν και αναδεικνύουν τη βαρύνουσα σημασία της παιδείας για την εμπέδωση της διαφάνειας και της διάδοσης του μηνύματος ότι καταρχήν η παιδεία συνιστά τον κύριο σύμμαχό μας για την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, την καθιέρωση της αξιοπιστίας των θεσμών και του πολιτικού συστήματος, την επικράτηση της αξιοκρατίας και της αξιοπιστίας, την προώθηση της σταθερής ανάπτυξης και του υγιούς ανταγωνισμού. Και αν με ρωτήσετε εσείς οι νέοι, τα παιδιά, τι σας αφορούν τώρα εσάς όλα αυτά, θα σας απαντήσουμε πως δεν είστε έξω και πέρα από την κοινωνία, αλλά συντίθεστε σε ένα ενιαίο σύνολο με αυτήν. Όπως λοιπόν στο παιχνίδι μεταξύ σας απαιτείτε την τιμιότητα και την δικαιοσύνη, όπως από τους καθηγητές σας αξιώνετε τη δίκαιη μεταχείριση και την αξιοπιστία, έτσι σαν αυριανοί πολίτες θα υπερασπιστείτε την κοινή και αμοιβαία δέσμευση για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και τις πρακτικές της. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται η παρούσα ημερίδα, με μεγάλη συνέστηση ευθύνης και ευαισθησίας από την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, γιατί αποτελεί επίσης και τη φυσική απόρρεια της υποχρέωσής μας να παρέχουμε ενημέρωση στους νέους για τη λειτουργία και τις πολιτικές μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης της φύσης της διαφθοράς στην Ελλάδα, των αρνητικών επιπτώσεών της και την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Με τη σημερινή μας συνάντηση, στοχεύουμε στην ισχυρή θεμελίωση και συνεχή οικοδόμηση μιας διαρκούς σχέσης αλληλεπίδρασης με εσάς τους νέους, εγκαινιάζοντας την έναρξη ενός σταθερού διαλόγου που θα προωθεί την συνεκτίμηση της γνώμης, των απόψεων και των ανησυχιών σας, θα προτάσει τις δημοκρατικές αξίες ως πυρήνα αλλαγής νοοτροπίας στην κοινωνία, με άξονα τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας. Θα σας ευαισθητοποιήσει προκειμένου να κινητοποιηθείτε στον αγώνα κατά της διαφθοράς, να παροτρυνθείτε στην αναζήτηση και απέτηση λογοδοσίας, χρηστής διαχείρισης και ενημέρωσης, αλλάζοντας αντιλήψεις και δημιουργώντας μια κουλτούρα ακεραιότητας.
θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς σε οικονομικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο και να επεξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διαφθοράς επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, προβάλλοντας το έργο που παράγει η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και το μηχανισμό που έχει αναπτύξει για την επίτευξή του. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τον χαιρετισμό μου όπως ξεκίνησα, απευθυνόμενοι στους μαθητές, στους νέους ανθρώπους. Είμαι βέβαιη πως σε μερικά χρόνια το τελευταίο που θα θυμάστε από αυτή την ημερίδα είναι αυτή μου η ομιλία. Θα ήθελα όμως να κρατήσετε το εξής. Την έκκλησή μας να κοιτάζετε πάντα ψηλά. Να στοχεύετε εκεί που σας πάνε τα όνειρά σας. Και να πιστεύετε στις δυνατότητές σας. Το καλύτερο μέλλον για εσάς και τη χώρα θα το θεμελιώσετε οι ίδιοι, με την ακέραιη στάση σας και την αναγνώριση της αξίας της για το κοινωνικό σύνολο, αλλά και τον ίδιο σας τον εαυτό. Για όλους εμάς εδώ αποτελείτε το θετικό παράδειγμα που θα εθίσει και θα εκπαιδεύσει εμάς τους μεγάλους στους κανόνες της δίκαιης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών, της ακεραιότητας, της τιμιότητας και της απέτησης λογοδοσίας. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι που τα πρόσωπά σας αποτελούν την ελπίδα μας, το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας. Ευχαριστώ.